Καλησπέρα κύριε Κουλίεβα. Καλησπέρα σας. Μόλις τέλειωσε ο Ράφτης. Μία από τις ταινίες που θα χαρακτηριστεί σίγουρα ως ένα παραμύθι. Το οποίο θα μας δώσετε λίγα στοιχεία για το ποιος έφτιαξε αυτό το παραμύθι. Βεβαίως, με πολύ χαρά. Νομίζω ξεκίνησε ο Ράφτης. Γιατί σήμερα ξεκίνησε η διαδρομή του Ράφτη στους κινηματογράφους και αυτή η επαφή με τον κόσμο που είναι η πιο σπουδαία και περιμένω εντυπώσεις. Πάντως, οι πρώτες εντυπώσεις είναι πάρα πολύ συγκινητικές και είμαι πολύ συγκινημένη και πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Πρέπει να πούμε ότι βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη και είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους και θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη Ζαφυρίου που με κάλεσε. Και συνάντησα όλη αυτή την ωραία, να το πω, οικογένεια από φίλους γνωστούς και είναι κάτι που ταιριάζει πολύ στην ταινία, αυτό που έζησα εγώ σήμερα. Ό,τι αφορά την ίδια την ταινία, η σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει η Σόνια Λίζα Κέντερμαν. Είναι πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτης, που νομίζω είναι από πιο ταλαντούχα πλάσματα που έχω συναντήσει και θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον. Να προσθέσω εδώ πέρα λιγάκι και θα μου πείτε αν συμφωνείτε ή όχι, ότι έκανε μια πάρα πολύ φωτιριστική σκηνοθεσία, θα έλεγα εγώ. Επίσης, εκείνο το οποίο παρατήρησα είναι ότι έπαιζε πάρα πολύ με τα φλου και με διάφορες άλλες καταστάσεις κινηματογραφικές. Έκανε μια μίξη για να δώσει, να προσδώσει μάλλον πιο φαντασία στο παραμύθι αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε, γιατί πραγματικά πρέπει να αφήνουμε το χώρο για τη φαντασία του θεατή. Έπαιξε πάρα πολύ με τα κοντινά, δημιουργώντας αυτή την ατμόσφαιρα η οποία ακολουθεί την ταινία. Στα περισσότερα σημεία ήταν με το zoom φτιαγμένο στο τέρμα του, δεν το άφηνε. Και το θυμάμαι τα γυρίσματα αυτό. Και τις άρεσαν οι συνθέσεις, έκανε πολύ εκπληκτικές, έτσι, φανταστικές συνθέσεις. Με τα πρόσωπα και με τα αντικείμενα, ουσιαστικά αυτό που κατάλαβα ήθελε να δώσει, να καταλάβει ο θεατής το έργο μέσα από την εικόνα, χωρίς λόγια. Ακριβώς, ακριβώς. Και ξέρετε, πέρα από αυτό που λέτε, που συμφωνώ απόλυτα, και είναι πολύ ωραίο αυτό όταν η εικόνα σου μεταφέρει το συναίσθημα και την δραματουργία της στιγμής. Αυτό που έχω να σας πω ότι σήμερα είναι η μέρα που κατάφερα και εγώ να δω, να αποστασιοποιηθώ και να δω την ταινία λίγο πιο καθαρά και συνειδητοποίησα ακόμη περισσότερο πόσα πράγματα, πόσες λεπτομέρειες υπάρχουν στο σενάριο που είναι προσωμένες όλες οι αντάκες και μπορείς να καταλάβεις αν είσαι λίγο ευαίσθητος και λίγο πιο συγκεντρωμένος και λίγο πιο έτσι ψαχνωμένος, να το πω, και μαθαίνεις περισσότερα και πόσα πράγματα ξαφνικά αποκαλύπτονται που κρύβονται σε αυτή την ιστορία. Σας έδωσε και εσάς έναν ιδιαίτερο ρομαντικό ρόλο, θα έλεγα. Σας πρόσεξε πάρα πολύ και σας βοήθησε να κινηθείτε μέσα στον χρόνο. Είδα πάρα πολλά που πήγαινε έλα στο παρελθόν και κυρίως η επιστροφή στο μέλλον γινόταν πάντα με τη βοήθεια του παρελθόντος. Δεν άφησε ποτέ το παρόν να είναι μόνο του. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Ξέρετε τι γίνεται, νομίζω ότι η ατάκα που ακούγεται στην αρχή της ταινίας «Καιρός είναι και γυρίζει» είναι πολύ σημαντική, όντως έτσι. Ναι, άμα την προσέξει κανείς, όντως είναι. Όντως έτσι. Αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι άνθρωποι. Καλός, κακός, ακολουθούμε. Και η δική μου ηρωίδα βρίσκεται ανάμεσα σε έναν άνθρωπο που αντιπροσωπεύει κάτι πάρα πολύ πνευματικό, αντιπροσωπεύει κάτι ρομαντικό, όπως ο Ράφτης, αντιπροσωπεύει την χαρά της δημιουργίας και απ' την άλλη ο σύζυγος, ο οποίος είναι πάρα πολύ ρεαλιστικός, που είναι πολυγιεινός, οπότε βρίσκεται
ανάμεσα αυτό που λέω, στη γη και τον ουρανό. Και, να, με ένα παιδί, και με ένα παιδί το οποίο έδινε τελείως διαφορετική εικόνα στο παρόν. Ήταν εντυπωσιακές οι μεταπτώσεις της στιγμής με την εμφάνιση πάντα ενός παιδιού. Δηλαδή το μέλλον ήταν αυτό που πάντα προσδιόριζε την επόμενη κίνηση. Σας έβαλε πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Αυτό φάνηκε. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η τελευταία μας σκηνή που σαν να έρχονται πολύ κοντά η μάνα και το κόρη και σαν να κάνουν μια συμφωνία μεταξύ τους ότι από εδώ και πέρα θα κουβαλάνε ένα κοινό μυστικό που είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ήταν όμως και η στιγμή που δείχνει την οριμότητα του μέλλοντος. Δηλαδή αυτό το παιδί έδειξε την οριμότητα που πρέπει να έχουμε μεγαλώνοντας. Νομίζω τα παιδιά είναι πολύ πιο όρημα από πολλούς ενήλικους και έχουμε πολλά πράγματα να μάθουμε από αυτά. Το χειρίστηκε τόσο ρομαντικά που νομίζω ότι θα είναι κάτι που όσοι το παρακολουθήσουν σωστά το έργο θα μείνουν σε ένα όνειρο πολλών εικόνων και είχε υπέροχη φωτογραφία. Συμφωνώ απόλυτα, είναι εξαιρετικοί οι συντελεστές. Είναι ο Γιώργος Μιχελής που είναι διευθυντής φωτογραφίας. Όπως είπα, η Σόνια Λιζακέντερμα σκηνοθεσία. Ο Δημήτρης Κουκώνης μοντάζ. Εκπληκτικό. Και ο Νίκος Κουκώνης το η μουσική. Που δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος. Δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος. Ναι. Ήρθαν όλοι και συμπλήρωσαν αυτό το παζ, το οποίο ξετυλίχθηκε πάνω στο μεγάλο οθόνο. Εξαιρετικοί συντελεστές όλοι. Πέροχα δοσμένα η κάθε εικόνα, η κάθε συμπεριφορά του ηθοποιού ήταν δοσμένη με τέτοιο τρόπο που εντυπωσίαζε. Είναι αυτό που έλεγα. Δηλαδή, εγώ ζούσα μόνιμα σε ένα παραμύθι. Όπου όλοι οι ήρωες κάναν αυτό, δείχνανε οπότε το παραμύθι. Οπότε ο στόχος επιτεύχθη. Νομίζω πως ναι. Ωραία. Νομίζω πως ναι. Καλό τάξιδο να είναι. Να είστε καλά. Ακούσαμε ότι θα φύγει και σε πολλές άλλες χώρες. Ναι, θα βγει έξω. Ρε, χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.